Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα της φτώχειας στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ειδική μελέτη που πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή, διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται στα όρια της φτώχειας το 38% των πολιτών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ ψηλό ποσοστό, το οποίο δεν τιμά την κοινωνία μας και τον πολιτισμό μας να έχουμε τόσους πολλούς ανήμπορους, να το πούμε σε εισαγωγικά, συνανθρώπους μας. Ενώ έχουμε φτάσει πέρα από το φεγγάρι και η τεχνολογία, η επιστήμη έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, αυτές τα επιτεύγματα να μην τα χρησιμοποιούμε για να σητήσουμε, να δουλέψουν και να σητήσουμε και να δουλέψουν οι συνάνθρωποι μας για να μην βρίσκονται σε αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση. Κάθε 48 ώρες η Πάτρα καταγράφει και έναν άστεγο με βάση τις αιτήσεις που κατατίθεται στο Δήμο, ενώ είναι δεκάδες πλέον οι ενδυνάμει άστεγοι. Και με τους αστέγους έχουμε καταγεγραμμένο σχεδόν περίπου πάνω από 70 αυτή τη στιγμή αστέγους ή ενδυνάμει αστέγους που βρίσκονται υπό έξωση. Εννοείται, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοικιό τους ή κάποιοι που τους έχουν κάνει κατάσχεση στο σπίτι τους. Ή τους έχουν κάνει έξωση κτλ. Ναι, αυτές τις περιπτώσεις είναι. Τέτοιες περιπτώσεις. Είχαν κάποια δουλειά, τώρα δεν έχουν. Και με οικογένειες, βέβαια, και είναι και τα σοβαρότερα προβλήματα και έχουμε τέτοιους. Και είχαμε και φιλοξενήσει και οικογένειες. Είχαμε κάνει και το υπνοτήριο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα που λειτουργήσε κάποιες μέρες, 7-8 μέρες. Εκεί είχαν έρθει γύρω στους 10-11 ανθρώπους. Κατά μέσο όρο φιλοξενήσουμε 7 ή 8, αλλά περάσανε 11 διαφορετικοί άστεγοι, που βέβαια άνθρωποι οι οποίοι στις πανσιόν, εντάξει, φιλοξενούμε πιο πολλοί οικογένειες, άτομα τα οποία τα έχουμε ελέγξει. Στα γραφεία του κοινωνικού οργανισμού στην Οδό Γούναρη κατατίθενται 2 αιτήσεις κάθε μέρα για τρόφιμα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Δημαρχείο της Πάτρας, όπως επίσης και στο κοινωνικό παντοπολείο. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, υπάρχει έντονη ανάγκη για φάρμακα. Έχουμε αιτήματα καθημερινά. Με το να πληρώσουμε το ρεύμα, δόσεις, με το να πληρώσουν φάρμακα δεν, και με την ευκαιρία που δίνεται να πούμε και αυτό είναι ένα άμεσο μέτρο που πρέπει, δεν είναι κανένα μακροπρόθεσμο, να μην πληρώνουν καθόλου συμμετοχή για τα φάρμακα, οι χρόνια άρρωστοι, οι σοβαρά πάσχοντες, να μην πληρώνουν καθόλου συμμετοχή και αν όχι όλοι να μην πληρώνουν συμμετοχή. Κάποτε δεν πληρώναμε συμμετοχή πριν 20-25 χρόνια, έτσι. Σιγά σιγά μετά πήγε 10%, ορισμένα 25% και τώρα πληρώνεις, φτάνει φάρμακο και μέχρι 40% και 70% συμμετοχή σε φάρμακο. Μην γελιόμαστε τώρα. Το κοινωνικό φαρμακείο έχουμε και εμείς, κυκλοφορούν και κάποια σε πλαίσια δικτύωσης. Αυτά είναι ούτε ασπιρίνη για τον άρρωστο δεν φτάνουν. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα ή αν υπάρχει κάποιο παρόμοιο. Αυτό που περιμένουν όλοι είναι η εφαρμογή του σχεδίου της κυβέρνησης για την ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, πάντως προβλέπεται επιδότηση ενοικίου σε κάποια νοικοκυριά, ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και επανασύνδεση του κομμένου ρεύματος.